είμαστε πάλι εδώ για να προσθέσουμε άλλο ένα λιθαράκι στη διασκέδασή μας. Τι θα κάνουμε? Θα βρούμε κι άλλες αστείες στιγμές με όλους εσάς. Πάμε λοιπόν να παίξουμε τα σημερινά μας παιχνίδια για να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, το πρώτο μας παιχνίδι σήμερα λοιπόν θα είναι το ναι ή όχι. Ψάχνουμε ανθρώπους που να μπορέσουμε να τους μοιράσουμε γρήγορα χρηματάκια, οι οποίοι δεν μπορούν να πούν δύο λέξεις. Ναι, όχι. Πάμε. Θα ήθελες να παίξουμε ένα γρήγορο παιχνιδάκι να μοιράσουμε 10 ευρώ? Φανταστικά. Λοιπόν, παίζουμε ναι ή όχι. Δεν πρέπει να πεις ναι ή όχι. Το κατάλαβες? Μάλιστα. Α, καλώς. Λοιπόν, πώς σε λένε? Αλέξανδρος. Αλέξανδρος, είσαι από Κρήτη? Μάλιστα. Μάλιστα. Και δουλεύεις εδώ? Σαφώς. Σε τι επάγγελμα? Μην πεις στην εταιρεία. Οδηγός. Και σε σκέφτομαι? Χωρίς να με σκέφτεσαι, οδηγάς. Μάλιστα. Ωραία, μ' αρέσει αυτό. Θα λέμε μία λέξη. Και είσαι έτοιμος να πάρεις τα χρήματα αν δεν πεις το ναι ή όχι? Καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν. Μ' αρέσει γιατί έτσι βγαίνει πόνος από μέσα σου. Και πώς σου φαίνεται, Κρήτη TV παρακολουθείς? Εμείς το δώσουμε τζάμπα, σου δώσω 10 ευρώ ρε φίλε, αλλά κάνε μας και μία δεύτερη. Δεν παρακολουθώ ιδιαίτερα, αλλά... Αλλά μας βλέπεις στα social, μου είπες πριν. Τα βλέπω. Α. Τα βλέπω, καλά είναι. Δυνατός. Ωραία. Έχεις ρεστα από 20 άρικο? Δυστυχώς. Είναι καλός. Το πρώτο στεκάρικο για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αλεξάνδρε. Καλημέρα σας. Παίζουμε παιχνίδια δρόμου και μοιράζουμε χρήματα. Με αυτή τη μουσική υπόκρουση. Κανείς δεν θέλει να παίξει. Okay. Οπότε, πώς σε λένε? Γιώργο. Γιώργο, από πού είσαι? Ιεράπετρα. Και τι κάνεις εδώ? Βόλτα. Εκδρομούλα βασικά. Βόλτα. Με τους φίλους? Βεβαίως. Και πώς σου φαίνεται, έκανες τη βόλτα σου? Ναι. Πού είναι ο άλλος με το σάντουιτς? Λοιπόν, δεν πρέπει να κάνεις τα ίδια λάθη με τον προηγούμενο. Ωραία. Οπότε, είστε ίδια παρέα, οπότε η Ιεράπετρα και εσύ να φανταστώ. Ναι, ναι. Ναι, μπράβο, ωραία. Άλλους δύο θέλω γρήγορα. Έλα να τους ξεπετάξουμε γρήγορα για να πάμε στο επόμενο. Ξέρεις πόσα χρήματα θα μοιράσουμε σήμερα? 10 ευρώ. 10 ευρώ άμα δεν πεις δύο λέξεις αυτές που χρειαζόμαστε. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πώς φαίνεται το Ηράκλειο? Πολύ ωραία. Πήγες στα λιοντάρια? Θα πάω σε λίγο. Δεν θα ήταν πιο ωραία αν έπαιρνες και τα 10 ευρώ? Ωραία θα ήταν. Ωραία θα ήταν. Μ' αρέσει γιατί το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Οπότε, πόσα άτομα είστε τώρα εδώ? 5. Θα τους κεράσεις καφεδάκι? Θα τους κεράσω. Ωραία. Νομίζω ότι βρήκαμε νικητή. Έχεις δεκάρικο? Έχω. Με γλέντισε. Έτσι το κάνουν. Και φεύγει μετά 20 ευρώ. Και φεύγει και παίρνω 10 ευρώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι ευχαριστημένος που το πήρες το δεκάρικο? Πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μπράβο, αγόρινα μου. Μέχρι και την τελευταία στιγμή μου το μάσησε και το πήρε. Πάμε! Είσαι έτοιμος? Είμαι. Ωραία. Το τραγούδι, ξέρεις ποιο παίζει αυτό? Ίσως. Ίσως. Σαν ποιο μοιάζει? Τσιτσάνης. Τσιτσάνη. Δεν θα ρωτήσω τίποτα με το τι κάνεις και το είσαι. Θέλω να μου πεις μόνο τι κάνεις. Κατέβηκες για δουλειά ή κατέβηκες για να κάνεις βολτούλα? Για δουλειά. Και μια βολτούλα για ψώνια, δεν θα πας? Καθόλου. Τόσο ωραία μέρα. Δεν θες να πας να ψωνίσεις στα μαγαζιά, να βγεις να κάνεις. Δεν υπάρχει σάλιο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, παιδιά. Για να μοιράσουμε σάλιο. Θα σου δώσουμε 10 ευρώ να πας να κάνεις ψώνια. Είσαι έτοιμος? Είμαι. Ωραία. Νομίζω ότι πάμε το δεκάρικο γρήγορα. Έχεις να μ' αλλάξεις κοσάρικο? Μπορεί. Γιατί είστε πεσμένες σήμερα? Είμαστε πεσμένες. Εντάξει. Εγώ σε βλέπω λίγο πεσμένη. Διάβασμα. Και σε έχει κουράσει το διάβασμα? Θα με έχει κουράσει. Είσαι έτοιμη για να δώσεις, δηλαδή, να περάσεις? Ναι. Πάστε καλά! I win! Είδα. Ωραία. Θέλω ένα μεταφραστή. Λοιπόν, θέλω στις ερωτήσεις που θα σου κάνω, αν δεν μου πεις ναι ή όχι, παίρνεις 10 ευρώ. Δεν είναι παιδί μου, πάμε. Λοιπόν, δεν είναι γνώσεων. Θα σου πω πώς σε λένε. Μαρίνο. Μαρίνο, από πού είσαι, Μαρίνο? Τον Πρινιά. Από τον Πρινιά. Πάρα πολύ ωραίος ο Πρινιάς, έχω πάει φανταστικός. Λοιπόν, και είσαι κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος, ναι. Ναι, έχασες. Ωραία. Εσύ, Μαρίνο, ναι ή όχι, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία γιατί σε γουστάρω σαν άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε. Δεν πρέπει να πεις ναι ή όχι. Α, έτσι δεν είμαι, πώς αν είμαι. Θα πεις σαφώς. Θα πεις, εννοείται. Θα φύγανε. Λοιπόν, πάμε. Μαρίνος. Μαρίνος, ναι. Ωραία, και είσαι από τον Πρινιά. Ναι. Ναι, Μαρίνο, δεν με αφήνεις περιθώρια, φίλε. Εντάξει, αφού δεν μας πυροβολήσανε. Πώς σε λένε? Δημήτρη. Δεν πρέπει να πεις ναι ή όχι. Το θυμάσαι. Λοιπόν, Δημήτρη, με τι ασχολείσαι? Συνταξιούχος. Αλλά πριν ήσουν? Υδραυλικός. Υδραυλικός, δηλαδή ΦΥ50 και τέτοια. ΦΥ50 και τέτοια. Μ' αρέσει. Έπαιζες και καμινέτο και όλα αυτά? Τα πάντα. Μ' αρέσει. Και έκανες σπίτια ή οικοδομές ή θερμοκήπια? Και σπίτια και οικοδομές. Και πώς φαίνεται η σύνταξη τώρα, δεν είναι καλύτερα? Καλά είναι. Δεν έχεις βαρεθεί, μωρέ, όμως? Έχω βαρεθεί.
Κάναμε ροκαματάκι, δεν παίζει έτσι ξέπαρκο. Παίζει κάπου κάπου. Μαύρα, έτσι. Κόκκινα. Ωραίος. Λοιπόν, θα σου το δώσω γιατί σε κουστάρω. Έχεις αμαλάξει κοσάρικο. Έχασες. Το ξέρω. Λοιπόν, πώς σε λένε? Στέλιο. Στέλιος. Και με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω τεφά. Άρα πας για γυμναστής. Πάω για γυμναστής. Ωραία. Κάποια συγκεκριμένη τυπότητα ή γενικά έτσι? Ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο, προπονητή σε μικρές ή σε μεγάλη ομάδα? Σε μικρές για αρχή. Έχεις βγάλει το δίπλωμα του UEFA? Ακόμα. Α, αλλά θα το βγάλεις όμως. Θα το βγάλω. Και ποιο είναι ο στόχος σου, ποια ομάδα θα ήθελες να προπονήσεις κάποια στιγμή? Πες στον Όφη, δικιά μας ομάδα. Όφη είμαι. Αλλά δεν είσαι πολύ καλός, οπότε να πας σε κάποια άλλη ομάδα. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε πολύ κοντά στο να πάρουμε το δεκάρικο. Οπότε είσαι πάρα πολύ καλός. Ωραία. Ωραία, μ' αρέσει έτσι γιατί δεν κολλάς καθόλου. Οπότε, αν ήσουν προπονητής, πες μου έναν παίκτη που θα έπαιρνες και θα άλλαζες όλη Griezmann. Τη διαδικασία. Γκριεσμάν από όλους αυτούς τους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Γκριεσμάν της Μπαρτσελόνα ή Γκριεσμάν της Ατλέτικο? Ατλέτικο. Άρα υποστηρίζεις Ατλέτικο? Ναι, ναι. Σημαίνω. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Παίζουμε ένα παιχνίδι δρόμου, δεν πρέπει να πείτε ναι ή όχι και σας δίνω 10 ευρώ και φεύγω. Το πιο ξεκούραστο δεκάρικο. Έχω κουραστεί πάνω κάτω. Και τι θέλω εγώ να κάνω? Θέλω να δώσω ένα δεκάρικο να φύγει από πάνω μου, να κλείσει το παιχνίδι. Οπότε θα σας κάνω 5-10 ερωτήσεις. Δεν μου λέτε ναι ή όχι, σας δίνω 10 ευρώ και φεύγω. Όχι. Ωραία. Πήγε πάρα πολύ καλά, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Πες μου ένα παιχνίδι. Ναι ή όχι δεν πρέπει να πεις. Οκ. Okay. Δυνατός. Λοιπόν, Ρόμπιν, με τι ασχολείσαι? Δουλεύω. Σε τι? Ξενοδοχεία, γαλακτοκομικά. Α, απ' όλα κάνεις. Περίπου. Ωραίος. Και ασχολείσαι και με αθλήματα, γιατί σε βλέπω έτσι σε φέτες. Περίπου. Χορό, αθλήματα, τι κάνεις? Χορό. Τι χορό? Λάτιν. Λάτιν. Ωραία. Μου πέτυχες. Είδες. Ο Ανδρέας ξέρει. Λοιπόν, πώς φαίνεται η ζωή στην Κρήτη? Μια χαρά. Δεν είναι ωραία? Πολύ. Στον Άγιο Δομήνικο μεγάλωσες, οπότε έχεις εικόνες από τον Άγιο Δομήνικο? Περίπου. Και τα προτιμούσες Άγιο Δομήνικο ή Κρήτη? Και τα δύο. Δεν γίνεται και τα δύο, ρε φίλε. Το ένα είναι στο μία πλευρά, το άλλο στην άλλη πλευρά. Αν έπρεπε να μείνεις κάπου, θα έμενες Άγιο Δομήνικο ή Κρήτη? Και τα δύο. Και τα δύο, μ' αρέσει γιατί είναι διπλωμάτης και αποφασίσαμε τελικά να δώσουμε τα χρήματα. Ρόμπιν, κέρδισες, μπράβο. Έχεις να μου χάνεις 10 ευρώ, να σου δώσω τα 20. Έχω. Ωραίος. Δώσε μου 10 ευρώ και έχουμε νικητή. Μπράβο, Ρόμπιν, αγάπη μου. Έχεις 10 ευρώ? Έχω. Δώστα μου. Σίγουρα. Σίγουρα. Κερδίσαμε, τελειώσαμε. 100%. 100%. Για πες τη λέξη να δούμε, μου κέρδισα. Κέρδισες. Σίγουρα. Ναι, να το παγώ, έχασα. Πάμε. Ναι, το δεκάρικο θέλω, Ρόμπιν. Ευχαριστούμε, Ρόμπιν. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Μου πήραν όλα τα λεφτά. Δεν με αφήσανε μία. Με 10 ευρώ με αφήσανε. Αλλά για κάποιο λόγο εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί αυτό βγήκαμε να κάνουμε. Βγήκαμε να μοιράσουμε χρήματα. Οπότε, γιατί πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα τώρα? Για το δεύτερο μας παιχνίδι. Οπότε πάμε γρήγορα. Πάμε λοιπόν να παίξουμε το επόμενο μας παιχνίδι, το οποίο είναι τι? Στο κεφάλι το έχω. Τι πάμε να κάνουμε? Έχουμε δύο ομάδες, έχουμε την Αναστασία, Ειρήνη. Αναστασία και Ειρήνη και Γιώργο. Κωνσταντίνος. Γιώργος Κωνσταντίνος. Ονόματα για τις ομάδες θέλω. Friends. Εσύ είμαστε οι γυναικωτοί. Οι γυναικωτοί και οι friends. Είναι που δεν θέλω να βγείτε στη τηλεόραση για να μην ξεστηλιστούμε. Ωραία. Λοιπόν, οι γυναικωτοί και οι friends. Τοποθετώ εγώ τις κάρτες και οι πρώτες κάρτες είναι διασημότητες. Οπότε εσύ πρέπει να του πεις, χωρίς να πεις το όνομα του διάσημου, να το περιγράψεις για να τον βρει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Δυνατά. Ναι, δυνατά. Λοιπόν, ο χρόνος μας ξεκινάει από τώρα. Πάμε. Τραγούδι, Ντάνι Γκαμπίνο, που λέει πόσο κοστίζει μια ζωή. Μαντώνε. Ναι. Έγινε. Όσο ζω. Μαζονάκης. Όσο ζω, μαζό. Ο Θανάσης. Γιάννης, Αντιτοκούμπο. Ναι. Πώς γίνεται να το βρει και αυτό με αυτό που του είπες? Μαγειρεύει, πολύ γνωστός, είχε τα στο MasterChef. Άκης Πετρετής. Ναι. Ξανθιά. Μενεγάκη. Ναι. Θα χρειαστεί παραπάνω λεπτομέρεια από αυτό που περιγράφεις. Ξανθιά. Ηθοποιός ήταν πολύ καλή παλιά. Δεν χρειαζόταν. Άλλο. Είναι κοπέλα. Ωραίο. Κοπέλα το πρώτο. Όχι. Τραγουδιστής πολύ ωραίος, όχι ο Γουρβάς, άλλος. Πολύ καλός. Λέει... Παλιός, λίγο πιο παλιός. Τα σπασμένα μας κομμάτια, έλα ρε. Άλλο. Τι λες ρε, τα σπάω. Του άντρα ή γυναίκα? Του άντρα ή γυναίκα. Ωραίο. Άλλο. Όχι ο Ρονάλντο. Μέση. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Δέκα! Γρήγορα, έλα. Πώς λέμε τον Μπέλ?
Σάκη, Σάκη. Άλλο, άλλο. Επίθετο. Τρία. Όχι, ρε, ο τραγουδιστής, ρε. Ζουμπάς, ζουμπάς, Σάκη, το παίρνω. Λοιπόν, για το πρώτο μας κομμάτι, βρήκαμε 8. Είναι καλά. Τα πήγες χάλια. Τα πήγες περίφημα. 8 είναι μια χαρά. Οπότε πάμε τώρα στους ήχους. Παρακολούθα τώρα να μαθαίνεις. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Τι κάνω. Μπορείς να πεις άλλο. Τι κάνω. Αυτό που είπες. Τι κάνω. Ποιο. Τι. Αυτό που είπες. Αυτό. Τι κάνω τώρα. Τι κάνω. Το είπες. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Δεν μιλάς. Μόνο ήχους. Τρίζει. Κάνε ήχο. Κάνε ήχο. Ποιος. Ποιο. Εγώ. Εσύ τρίζεις. Ρε. Η πόρτα. Πάμε. Μόνο ήχους. Τι πες μαμάς. Ωραίος. Εξόφωνο. Ωραίο. Ωραίος. Μόνο ήχους. Αφού δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι ήχους. Μόνο ήχους. Παρακολούθα τώρα να μαθαίνεις. Μα στενάζεις. Όχι. Μα χανιάζεις. Όχι. Γαϊδάρος. Μπράβο. Μίθα. Νομίζω ότι έπαθε κάτι. Μέλισσα, μίγα. Άλλο κοντά είσαι. Ωραίος. Ήχους! Ναι, 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 ναι. Γαργάρε. Τι, το ρήμα. Νερό, γαργαρίζω. Γαργαρίζω. Φάντασμα, μπαμπούλα. Δινόσαυρος. Άλλο, άλλο. Υπέροχα θα πάει αυτό. Κουακ, κουακ. Πάπια. Ναι. Όχι, δεν το είπες αυτό. Τον χάιδερ τον είπαμε. Άλλο, το πρόβατο. Άλογο. Ναι, ναι, το είπε, το είπε. Δέκα. Φύζει. Όχι. Με γάτα. Τι να κάνω τώρα. Δύο. Τριν, τριν, τριν. Παιδιά, τα πήγαμε καλά, αν και πραγματικά κάνουμε ήχους. Λοιπόν, βρήκαμε. 8 στο πρώτο και στο δεύτερο. 8 και 9. 17. Πάλι καλά. Να κάτι που έκανε σωστά σήμερα. Είμαστε έτοιμοι. Και πάμε να φωνάξουμε τα κορίτσια. Anastasia! Κάτ! Λοιπόν, ο χρόνος μας ξεκινάει από τώρα. Α, είναι πάρα πολύ γνωστός τραγουδιστής που παντρεύει... Δεν χρειάζεται πρόταση, γρήγορα. Α, το γουράει το baby. Το baby, το έχετε... Μπράβο. Α, το έχει με τον Jay-Z. Μας κάνει παντρεμένη, πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Ωραίο, πάμε. Μπορείς να πεις άλλο. Ποδοσφαιριστής πάρα πολύ γνωστός. Πιο γνωστός από όλους. Όχι ο Μέση, ένας άλλος. Ναι. Πολύ γνωστή ηθοποιός. Πιο γρήγορα. Έπαιζε η ζωή της άλλης. Ναι. Δεν τον ξέρω, δεν τον ξέρω. Ήταν παντρεμένος με την Αντζελίνα Τζολί. Με την Αντζελίνα. Χωρίσανε τώρα. Ο Brad Pitt. Ναι. Πολύ γνωστή τραγουδίστρια που φοράει πάντα περίεργα πράγματα. Τραγουδάει Poker Face. Η Lady Gaga. Ναι. Πολύ γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια που τραγουδάει. Όλες είναι πολύ γνωστές Ελληνίδες τραγουδίστρες. Σε περιμένω στις 12. Η Άννα Βύση. Η άλλη, η άλλη. Η άλλη γνωστή. Η Βανδύ. Ναι. Πολύ γνωστή. Πολύ γνωστή ξανθιά, παλιά εφοποιός, έχει πεθάνει. Η πιο γνωστή Ελληνίδα εφοποιός, ξανθιά, παλιά. Ναι. Είναι όλα η ίδια περιγραφή, εσύ εξαρτάσαι το παιχνίδι. Πολύ γνωστός κωμικός που έκανε μεσημεριανή εκπομπή που τους κοροϊδεύει όλους, Καραφλός. Ο Μουρσουνάς. Ναι. Πολύ γνωστός εφοποιός. Παραπέντε έχει γράψει. Το Πουτζίδι. Ναι. Πολύ γνωστός. Δεν υπάρχει. Το παιχνίδι λέγεται πολύ γνωστό. Μαύρο Έλληνα μπάσκετ. Μαύρο Έλληνα μπάσκετ. Ποιο έχει, είναι πέντε. Ο Γιάννης. Μια χαρά. Τραγουδάει το Αμπρέλα. Ένα. Αμπρέλα. Ναι. Το παιχνίδι λέγεται βράστη διασημότητα. Οπότε είναι όλοι πολύ γνωστοί. Πολύ γνωστή τραγουδίστρια, πολύ γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Πολύ γνωστή ξανθιά, παλιά εφοποιός. Έχει πολύ γνωστό κωμικό, πολύ γνωστό. Λοιπόν, βρήκαμε 14. Ο χρόνος μας ξεκινάει από τώρα! Μέλισσα. Σφίγγα. Όχι κι άλλο, μίγα. Κουνούπι. Τι έφτασες. Τι είναι αυτό. Πουλί. Μεγάλο. Πόρακας. Πόρακας. Κουακ, κουακ. Πάπια. Τι να πω τώρα.
Πώς κάνει? Δεν ξέρω, κόλλησα. Δεν μπορώ. Τόσο λόγο δεν μπορείς να κάνεις. Όχι. Όχι, με τίποτα. Εντάξει, πάμε άλλο. Ήχος. Γάτα. Όχι. Δεν έχω Dream. Ξυπνητήρι. Μπράβο. Γντουπ, 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 γντουπ. Ωραία. Νιάμ, νιάμ, νιάμ. Τρώω. Άλλο. Νιάμ, νιάμ. Νιάμ, νιάμ, τι κάνει. Μασάι. Αλλιώς πες το αυτό. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη λέξη το μασάι. Μασουλάω. Όχι. Τσου, τσου. Τρένο. Πήγατε. Ήου, 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 ήου. Ασθενοφόρο. Τι να... Μα τι είναι αυτές οι λέξεις και δεν τις κάνει. Δεν ξέρω, εγώ φταίω. Αχ. Αναστεναγμός. Το ρήμα. Αναστενάζω. Το αγαπημένο μου. Γίτσες. Δεν ξέρω. Δύο. Ένα. Τι λέξε είναι αυτές. Τέλος. Έχουμε νικήτρια ομάδα. Γιατί. Γιατί έτσι. Γιατί κανείς γυναίκο τόσο κέρδισε ένα μάτς που θέλει τέτοια κότσια. Θα κοπεί σίγουρα. Δεν πειράζει όμως. Πάμε να δούμε. Τι χάσατε. 50 ευρώ. Αναστασία, Αναστασία, από ό,τι κατάλαβα σχέση που μάθατε εδώ σε αυτή τη σχέση. Ωραία, περάσαμε όμορφα. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε όμορφα. Εξαιρετικά. Δεν με πείθει το πρόσωπό σου, αλλά θα μπορούσες να περάσεις πολύ καλύτερα αν έπαιρνες. Τι αν έπαιρνα, τα λεφτά. Όχι έναν άλλον μαζί σου για να βρει περισσότερες. Πάμε! Το προηγούμενο μας παιχνίδι πήγε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και τώρα εμείς θα πάμε στο επόμενο. Ψάχνουμε τυχαία περαστικούς να τους συναντήσουμε στον δρόμο και να τους κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Θα πρέπει να βρουν γρήγορα τις απαντήσεις και να κερδίσουν γρήγορα δώρα. Πάμε! Καλημέρα! Τι κάνουμε? Μια χαρά. Παίζουμε ένα παιχνιδάκι γρήγορο για να πάρεις γρήγορα χρήματα και να φύγουμε. Θέλω να μου διαλέξεις όνομα, ζώα ή χώρες. Ζώα. Ζώα. Πρέπει στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα ναι. να μου βρεις 5 ζώα από. Πες με ένα γράμμα! Από μη. Μίγα. Μαϊμού. Μαϊμού. Πολύ καλό. Μοσχάρι. Τέλεια. Μίκητες. Μίκητες. Δεν είναι ζώο. Χάσαμε. Να πάρει. Παιδάκι, πες μου ένα γράμμα. Ναι. Αλφα. Και διαλέγεται. Όνομα. Ζώα ή χώρες. Χώρα. Χώρες. Λοιπόν, χώρες από αλφα. Ξεκινάμε να αλλάξω. Όποιος σταματήσει και το βρει, χάνει. Ξεκινάς. Αργεντινή. Αλβανία. Αραβία. Άραβες. Αίγυπτος εννοείς. Αίγυπτος, ναι, ναι. Αμερική. Αζερβαϊτζάν. Ωραίος. Αμβούργο. Αυτό είναι πόλη. Χώρες. Χώρες, ε. Ταγκουρό. Αυστραλία. Έλα ρε, μπράβο. Μη με δίνεις έτσι. Ο Χίτλερ. Αργεντινή, το είπαμε. Όχι, πριν πάει στην Αργεντινή, κάπου γεννήθηκε. Αυστρία. Μπράβος. Αρμενία. Έχασες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, περάσαμε όμορφα. Καλά, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Δεν ξέρω ούτε εγώ άλλη από αλφα μας σας βοηθάει αυτό. Οπότε μια χαρά, παιδιά, τα πήγαμε. Χώρες από έψιλον. Όποιος δεν βρει, χάνει. Έψιλον. Ελλάδα. Ελβετία. Εστονία. Έχεις κάποια ιδέα? Δεν έχω άλλη χώρα. Άμα βρεις χώρα, κερδίζεις. Α, εγώ άμα βρω. Ναι. Λάτιν Αμέρικα. Εκουαδόρ. Μπράβο! Τελείως μόνο της χωρίς καμία βοήθεια. Πήρε το δεκάρικο. Κάθε μία θα λέει ένα ζώο από Β. Όποια δεν βρει, χάνει, παίρνει το δεκάρικο η άλλη. Β. Α, εντάξει, βάτραχος, βόας, βουβάλι. Το τρως. Δεν ξέρω. Από Β. Δεν μου έρχεται. Έχασε. Βόδι. Βόδι. Μα, δεν μετράει. Β. Ο, βίσονας. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει. Πέντε. Τέσσερα. Β, σκέψου. Δύο. Ένα! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, νίκησα. Θέλω στα 10 ευρώλυτα να μου βρεις 5 ονόματα από το γράμμα. Καλημέρα σας, θέλετε να μας πείτε ένα γράμμα, πες με ένα γράμμα. Μη. 10 ευρώλυτα, ξεκινάς από τώρα. Μαρία, Μαριάτζελα, Μόνικα, Μιλένα, Μαριέβα.
Περίφημα! Το πιο γρήγορο δεκάρικο που έχουμε δώσει. Θα σε πατήσει, Πέτρο, το αυτοκίνητο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεβέντη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, βρεθήκαμε εδώ και βρήκαμε την ομάδα μας. Και πάμε να παίξουμε το τέταρτο παιχνίδι για σήμερα. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εσείς θα πω. Γιάννενα. Και εσείς θα πω. Από Ηράκλειο. Και υπάρχει κάποιο μπιφ. Έχουμε μπιφ εδώ. Έχουμε μεγάλο μπιφ. Με τον Μάφι, ε! Ο Παζιάννα, παιδιά. Πώς σας φαίνεται η Β' Εθνική τώρα. Ωραία, αλλά να πάθουμε. Ας αφήσουμε αυτά τα φτηνά σχόλια και ας σκεφτούμε ότι κάποτε αδειάζανε τη λίμνη με ένα παγούρι. Το παιχνίδι μας είναι πάρα πολύ απλό. Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο. Όλες οι ερωτήσεις που θα κάνουμε είναι στην ύλη της Τετάρτης Δημοτικού. We're ready. Go! Ποιος είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Έχει και απαντήσεις. Ναι, πες το ρε. Ωραία. Είναι ο Δίας. Όχι. Θέλετε να ακούσετε εσείς ή έχετε και εσείς την άποψη ότι... Θέλετε να ακούσετε λοιπόν. Ο Κρόνος, ο Δίας ή ο Ερμής. Κρόνος. 1-0! Μη βιάζεσαι. Ποιο είναι το πιο γρήγορο ζώο επί γης. Α. Τσιτάχ. Β. Λιοντάρι. Γ. Τζάγουαρ. Τσιτάχ. 2-0! Όχι, αυτοπατήθηκε. Λοιπόν, πάμε στην τρίτη ερώτηση. Πόσα πόδια έχει ο αστακός. 10, 8 ή 6. 6. Λάθος. 8. Ευτυχώς λάθος. Πώς λέγεται ένα μωρό κατσίκα. Αρνή. Αρνή. Γιατί ως γνωστόν οι κατσίκες κάνουν αρνιά. Καμία προσπάθεια για να ξεφτυλιστείς, το μου το έδωσε έτοιμο. Λοιπόν, μοσχαράκι, κατσικάκι, ελαφάκι. Μοσχαράκι. Ρε! Ρε! Είπα κατσίκι τώρα. Ό,τι έχεις από πόδι. Μπορώ να το απαντήσω εγώ. Είμαστε και πάλι κοντά σας. Να το απαντήσω εγώ. Όχι, κανείς θα τα απαντήσει. Μοσχαράκι είπε. Δηλαδή, ποιο είναι το πρώτο ζώο που μπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη. Α, ένα κουνέλι. Β, μία γάτα. Σκυλί. Ένα σκυλί. Θυμάσαι και το όνομα. Το όνομα. Το όνομα. Μπάμπη. Σουγιάς. Σκύλος. 3-0. Ποιο είναι το πρώτο στοιχείο του περιοδικού πίνακα. Υδρογόνο. Είναι το υδρογόνο. Είναι το υδρογόνο. 4-0. Γιατί μπορεί να μην ξέρουμε τι γεννάει μια κατσίκα, αλλά το υδρογόνο είναι το νούμερο 1. Ωραία, ωραία, εντάξει. Ποιος είναι ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Τόμας Έντισον, Άλμπερτ Αϊνστάιν, Γκράχαμ Μπέλ. Γιατί είστε 4-0. Γκράχαμ Μπέλ. Ο Γκράχαμ Μπέλ. Έλα, 4-1. 4-1. Έχει δίκιο όμως, έχει δίκιο το παιδί. Να το βρεις τα Γιάννενα. Εδώ δεν κοιτάμε το δίκιο. Κοιτάμε το κριτικό πάνω από όλους. Λοιπόν, ποιο ζώδιο συμβολίζεται με ένα λιοντάρι. Λέω. Φαντάζεσαι να έλεγε καρκίνος. Θα πάθαινα αν το έλεγε. Λοιπόν, πόσα χρόνια υπάρχουν σε μία χιλιετία. Χίλια. Είμαστε στο 4-3. Θέλει να είσαι αντικειμενικός. Έχεις δίκιο. Δεν είμαστε λογιστές. Ποιος τύπος αίματος. Λοιπόν, ποιος τύπος αίματος είναι ο πιο σπάνιος. ΑΒ αρνητικό. Όχι. ΑΒ αρνητικό. ΑΒ αρνητικό. Θετικό δεν είπε. Αρνητικό είπα. Το βρήκε! 4-4. Δεν σε κλέβω, πάτα το! Το πιο σπάνιο αλφα βήτα αρνητικό. 4-4. Πόσα οστά υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα. 206 δεν είπα. 206! Το βρήκε! 5-4! Ποιος το είπε! Δεν ξέρω, κάποιος από εκεί πέρα. Λοιπόν, ποιος ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα. Λεωνάρντο Νταβίτσι. Ο Νταβίτσι. Είναι ο Νταβίτσι. 5-5! Έπαιζε ο Ντιβισέντι. Παλιά για τον Ντιβισέντι, αμέσως στο σουτ καταπληκτικό γκολ. Πώς λέγεται ο φόβος για τις αράχνες. Εμείς είμαστε. Αραχνοφοβία. Ωραίος! Το σκορ είναι 6-5. Μιλάμε για ντέρμπι. Έχουμε δύο ακόμα ερωτήσεις. Αν βρείτε έστω και μία... Το ξέρουμε, το πήραμε το μας. Βγάλουμε το κουτόπι το πήραμε. Έκανα ό,τι μπορούσα για σας. Γυρνάει. Πόσες βαλβίδες υπάρχουν στην ανθρώπινη καρδιά. 3, 6 ή 4. 4. Το βρήκανε! 6-6. 6-6. Ούτε να το θέλαμε. Τελευταία ερώτηση. Παιδιά, μην πατήστε και πείτε βλακεία. Δώστε χρόνο. Από τι υλικό είναι φτιαγμένες οι χαβλιόδοντες του ελέφαντα. Ελεφαντόδο. Είναι σωστό. Από τι θέλετε δηλαδή. Το είδε. Εγώ τον είδα ότι το είδε από μέσα.
Δεν εσύ το σύμπαν. Ήταν πιο μακριά, ήταν πιο μακριά. Η απάντηση είναι... κερατίνη. Ναι, αλλά δεν την βρήκες. Πλάκα κάνω. Αλεφαντώνται. Γιατί η κριτική... Όχι, όχι, σας πειράζω. Λοιπόν, έχουμε νικητές. Μαζί θα τα φάτε. Ναι, μαζί. Θα τους κεράσετε. Πέρασε όμορφα. Όχι. Δεν με νοιάζει όμως εμένα, γιατί εσείς περάσατε όμορφα και εσείς είστε από το μέρος μου. Πού τυχαία γεννηθήκατε εκεί που έχω γεννηθεί κι εγώ. Εγώ σας αγαπάω. Λοιπόν, πάμε. Αυτό ήταν το παιχνίδι για σήμερα. Τελειώσαμε. Πάμε σε δηλώσεις παιχτών. Για κάποιο λόγο μου εύκολο, εύκολο. Ήταν εντάξει, εδώ μπερδεύτηκε λίγο με το Μοσχάρι. Μοσχαράκι, ρε τρελέ. Μοσχαράκι, ρε τρελέ. Εντάξει, αλήθεια, πώς ξέρω τις περισσότερες ερωτήσεις. Απλά είπαμε να τους αφήσουμε να υπάρχει ντέρμπι. Το σασπένς. Το σασπένς, μπράβο. Αλλά εντάξει, κερδίσαμε τα Γιάννη, αυτό έχει σημασία. Ευτυχώς το γυρίσαμε. Περάσαμε όμορφα. Περάσαμε τέλεια. Ευχαριστούμε, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Παιδιά, δεν είναι αστημένο εσείς. Εκεί το κάναμε λίγο πλάκα, αλλά εντάξει. Με το λες. Ήτανε, λέτε. Εκεί ο Φιδέμπορας. Φιδέμπορας αυτός. Μιλάς στο τηλέφωνο τώρα. Μιλάς στο τηλέφωνο, κανονίζεις τα τέτοια, ε. Κανονικά, ναι. Βλέπεις τώρα εδώ πέρα, κριτική φιλοξενία και δεν ξέρω και εγώ τι. Μπλε. Ωραία. Πελέ. Εντάξει, θα κάνουμε. Τρέχει, θα φάτε μαζί, φίλοι, δεν είστε. Καλά, ναι, αυτό είναι το τέλος. Όλα καλά. Περάστε ωραία, εσείς. Να είστε καλά, κοπέλια. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Αν θέλετε να ανοίξει κάποιος, γιατί θα τελειώσουμε με το και θα έχω τη λεφτά να κλάψω τη μοίρα μου. Γεια σου, Μάη! Πέσαμε, πέσαμε μούτσο. Δεν κάνουμε παντομίμη. Δεν κάνουμε παντομίμη. Είμαστε. Δώσ' του το μικρόφωνο εκεί πέρα, αυτός μιλάει. Είμαστε επαγγελματίες.